Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Θάνο Πλεύρη, τον Αθανάσιο Πλεύρη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, αν έχει άποψη του προϋπολογισμού. Εάν θα πάει απλά να υπογράψει, να πει ένα ναι, όπως συνήθως συμβαίνει μέσα στους βουλευτές, κύριε Πλεύρη. Εντάξει, ακούστε εκεί τι γίνεται. Χθες κατατέθηκε ο προϋπολογισμός, τον βλέπουμε όλων. Τον προϋπολογισμό είναι σημαντικό ότι είναι ίσως. Τον βιώνουμε, δεν τον βιώνουμε. Είναι σημαντικό ότι είναι ίσως κελισμένος ο προϋπολογισμός. Κάποιοι άλλοι μπορεί να θέλουν να κάνουν προϋπολογισμούς ελλειμματικούς. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι και πέρυσι υπήρχαν οι φωνές. Εσύ είπε ο κύριος Κότσης ότι είναι φουσκωμένος. Βεβαίως. Και πέρυσι όμως. Ο κύριος Κότσης και πέρυσι είχε αναφερθεί ότι ήταν από τους δύσπιστους ανθρώπους. Και λογικά είχαμε ήταν δύσπιστος. Είχαμε μια ευνοϊκή εξέλιξη στον τουρισμό. Για το αν, για το αν θα είχαμε πρωτογενές πλεόνασμα. Επετεύθυνε. Εγώ καταλαβαίνω ότι τα νούμερα, γιατί μιλώντας τεχνοκρατικά, οπωσδήποτε τα νούμερα είναι δύσκολο να πιαστούν και θέλει πολύ μεγάλο αγώνα. Αυτό όμως έγινε και πέρυσι και καταφέραμε να πιάσουμε το στόχο. Εάν θέλετε και φέτος την προηγούμενη. Αφού η Τρόικα λέει ότι πάμε για κοινό στο 2015. Το στόχο πέρυσι, λέμε. Για το 2014 πιάσαμε το στόχο και το πιάσαμε παραπάνω το στόχο από ό,τι υπολόγιζε η Τρόικα. Και αν θέλετε, το μεγάλο debate αυτή τη στιγμή με την Τρόικα είναι ότι πέρυσι πέσατε έξω στο δημοσιονομικό κενό το οποίο είχατε υπολογίσει για την Ελλάδα. Και γι' αυτό το λόγο βγάλαμε παραπάνω πρωτογενές πλεόνασμα από ό,τι υπολόγιζε η Τρόικα. Έτσι και φέτος προσπαθούμε να τους πείσουμε τουλάχιστον, γιατί και εμείς δεν είμαστε στις διαπραγματεύσεις. Ναι. Αλλά βλέπουμε από την κουβέντα ότι το δημοσιονομικό κενό το οποίο υπολογίζει η Τρόικα είναι εξωπραγματικό. Τώρα, το σημαντικό είναι να πιάσουμε τους δείχτες οι οποίες αναφέρθηκαν προηγουμένως. Να πούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα, έστω και σε αυτό το ηφαισιακό περιβάλλον της Ευρώπης, η Ελλάδα έτρεξε ως πρώτη χώρα στην ανάπτυξη ευρωζώνη. Θα μου πείτε, με 26% ανεργία λες για ανάπτυξη και ότι έτρεξε. 26% ανεργία είχαμε και πριν 5-6 μήνες. Αυτά τα είπατε στη τηλεδιάσκεψη που ξεκίνησε. Εντάξει, κοιτάξτε, τώρα να μιλήσουμε με ειλικρίνεια, δεν είμαστε μέσα στις τηλεδιάσκεψεις για να ξέρουμε, αλλά φαντάζομαι και τουλάχιστον. Αυτές τις περγαμηνές δεν τις λέτε και στους Τροϊκανούς. Αυτό παρατηρώ, να σας πω, δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς, δεν το βγάζουμε από το μυαλό μας, η Eurostat το είπε. Η Eurostat ουσιαστικά είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιεί η Τροϊκά και χρησιμοποιείται και εσείς οι δημοσιογράφοι όταν βγαίνουν νούμερα τα οποία πολλές φορές είναι αρνητικά. Και μπορεί, γιατί έχω ακούσει και την κριτική να λένε ότι η ανάπτυξη αυτή μπορεί να είναι παροδική υπό την έννοια ότι είναι λόγω του τουριστικού προϊόντος που αναπτύχθηκε. Ενδεχομένως να φανεί αυτό στην πορεία. Η ουσία είναι να έχεις ίσως κελισμένο προϋπολογισμό, να μπορείς να κάνεις τις διορθωτικές κινήσεις και σίγουρα είναι δύσκολο κάποια νούμερα να επιτευχθούν και εκεί πέρα είναι ο αγώνας. Επιτρέψτε μου ένα σχόλιο από τον κύριο Φίλη, πριν πάω και στον κύριο Ίσικο και συνεχίσουμε. Την άλλη, λέτε και εσείς στην κυβέρνηση. Να περιμένουμε, στέλνουμε. Γιατί η αλαζονία είναι ωραίο πράγμα, να συγκρίνουμε τις δημοσκοπήσεις τις μεταξύ τους. Η public issue εδώ περίπου και 6-7 μήνες δίνει τέτοιες διαφορές. Να βλέπουμε ποιοτικά πώς πηγαίνουν οι διαφορές. Μάλιστα. Στην επένδυση, όταν ακριβώς, θα έρθει η ώρα. Αν μου επιτρέπετε. Ναι, κύριε Φίλη, παρακαλώ. Ακριβώς η συνειδητοποίηση της συντριβής που έρχεται για την κυβέρνηση την κάνει να παίζει με πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα για τη δημοκρατία. Και διάβαζα χθες στις εφημερίδες ότι έχει αρχίσει μια συζήτηση με βουλευτές υποδίκους της Χρυσής Αυγής για να φτιάξει το μαγικό αριθμό το 180. Δηλαδή, λέτε, βγάζετε κάποια ρεπορτάζ, εντάξει. Αυτό το διαψεύδετε. Στα νέα προχθές. Το διάβασα. Δηλαδή, ποιες συζητήσεις γίνονται. Έρχεστε εδώ και πετάτε κάτω. Το διαψεύδετε. Μια μιλάει με υποδίκους. Οι υπόδικοι αυτοί έχουν βρεθεί εκεί πέρα όπως έχουν βρεθεί. Όχι. Και με μια συγκεκριμένη βούληση η οποία υπήρξε να ξεκαθαρίσει ένα τοπίο. Ρωτώ. Είναι το αυτό διαψεύδετε το πράγμα. Μήπως να σας το θέσω διαφορετικά. Πώς μιλάτε εσείς με υποδίκους βουλευτές. Προκειμένου να μην. Κύριε Πλεύρη, επαναλαμβάνω. Προκειμένου να μην ψηφίσουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Συζητάτε με υποδίκους της Αυγής. Εσείς μιλάτε. Εσείς μιλάτε. Έχει γραφεί σε μια εφημερίδα που δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Στα νέα προχθές. Τι απαντάτε. Τι υπάρχει. Υπάρχει κάτι τέτοιο, να μου πείτε συγκεκριμένα τι γίνεται. Έρχεστε εδώ και πετάτε κάτι. Εμείς δεν είμαστε ΙΠ. Δεν είστε ΙΠ. Ούτε να κάνουμε εκβιασμούς σε βουλευτές για να ψηφίσουν. Να πετάμε 2-3 πράγματα. Ακούστε, εσείς κάνετε το άλλο. Λέτε, όχι φασάρια, βγαίνετε λοιπόν και λέτε, λέει ο κύριος Κουρλέτης ότι κινούνται χρήματα για να πληρωθούν βουλευτές και μόλις τον καλεί ο εισαγγελέας να πει τι πληροφορίες έχει και ποιοι θα πληρωθούν, δεν λέει τίποτα. Ηρεμία. Έχετε μία αρχή τον τελευταίο καιρό να πετάτε λάσπη. Ρίξε λίγο λάσπη και κάτι θα μείνει. Αυτές ήταν μεθόδους του Γκέμπελς, κύριε φίλε. Δεν ήταν μεθόδους. Ήταν αποδοκιμάτη, είναι ο θείασό της πατέρας σας. Ήταν αποδοκιμάτη. Θέλετε να μεγαλώσει. Και οικογενειακή, κύριε φίλε. Έχετε μεγαλώσει και οικογενειακή ευθύνη, χωρίς να θέλω να σας διορθώνω στο αριστερό σας προφίλ, και οικογενειακή ευθύνη είναι και αυτό κατάλοιπο του φασισμού.
δεν είναι της αριστεράς. Το να μου χρώνετε εμένα ότι πράγματι. Ο πατέρας μου, ο οποίος θαυμάζει τον Γκέμπελς, το να μου χρώνετε, να μου πείτε ότι μεγάλωσα με αυτές τις ιδέες, το γεγονός ότι αρνούμε εγώ τον Γκέμπελς δείχνει μια υπέρβαση. Το γεγονός όμως ότι εσείς τον αντιγράφετε τώρα είναι λίγο επικίνδυνο. Έξω από λογικές προσωποποίησεις, νομίζω ότι η ιστορία αυτού του τόπου στην νεότερη ιστορία της, ιδιαίτερα στη δεκαετία του 60, αναδεικνύει ότι οι πολιτικές ανομαλίες που βιώσαμε και ζήσαμε με εξαγορές βουλευτών, και δεν αναφέρουμε μόνο στα Ιουλιανιά, αναφέρομαι σε γεγονότα ιστορικά που είναι καταγεγραμμένα. Δηλαδή δεν έχουμε κάνει να βουλευτεί που ξέρουμε ότι... Η συνέχεια... Να λέγεται, κύριε Ήσυχε, έτσι γενικώς. Όχι απλά για να πούμε ότι αυτός ο τόπος δεν είναι αγγελικά πλασμένος. Ποτέ. Αυτό είναι ορθό. Δεν τίποτα από άλλο. Από όλες τις πλευρές. Η μεθοδολογία Μπαλτάκου επανέρχεται στο προσκήνιο. Από όλες τις πλευρές. Αυτό τονίζω. Τίποτε άλλο. Ο Μπαλτάκος ζει. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, επένδυση. Θυμίζει ότι και η ίδια κοινωνία πρέπει να συντηρεί τον εαυτό της, όχι μόνο παίρνοντας αποφάσεις ή την επιβολή του νόμου για να αυτορυθμιστεί. Όταν έχουμε περιπτώσεις δηλαδή γυναικών που είναι σε εγκυμοσύνη και έχουμε εργοδότες που τις καταπιέζουν, ακόμα και τις απειλούν για να υπογράψουν χαρτιά, τα οποία, κύριε Πλεύρη, δεν είναι καν σύνομα, έτσι. Παράνομα είναι αυτά παράνομα. Που λένε ότι θα παραιτηθείς όταν αυτά είναι παράνομα και δεν ισχύουν. Δηλαδή, ακόμα και αν τα επικαλεστεί κάποιος μετά, είναι... Στην επιθεώρηση της εργασίας, λοιπόν, μια ψυχολογική πίεση. Οι εργοδότες της Αιγίου, που αποκαλύφθηκε ως η περίπτωση της περασμένης ημέρας, όμως η Ιβάνα Πρέτζα, η εξαίρετη συνάδελφος από το Δελτίο Ειδήσεων του Άλφα, βρήκε περίπτωση νεαρής μητέρας, η οποία απολύθηκε μόλις ανακοίνωσε στον εργοδότη ότι είναι έγκυος. Να ευχαριστούμε τον κύριο Φίλη, τον κύριο Ήσυχο και την παρέστα. Βασίλη, σε ευχαριστούμε. Βαγγέλη, παραμένεις και πλήρως παραμένετε, γιατί έχουμε σχετικό θέμα για εσάς. Κύριε Ρομπόλη, ας δούμε τι συνέβη για να το συζητήσουμε. 15. Είναι δηλωμένη, είναι άνθρωπο. Δηλαδή δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και πρέπει, προσέξτε, με όλα αυτά τα περιστατικά κερδίζει η επιχείρηση. Αλλά χάνει η ελληνική οικονομία. Κερδίζει η επιχείρηση. Δεν δηλώνει, δεν ασφαλίζει, δεν κάνει, δεν δείχνει. Αλλά η ελληνική οικονομία θα ψάχνει να βρει παραγωγικότητα. Θα ψάχνει να βρει ποιότητα υπηρεσιών και προϊόντων και δεν θα τη βρίσκει. Γιατί δεν μπορείς με μια τόσο απορριθμισμένη αγορά εργασίας να έχεις εργαζόμενους οι οποίοι ενδιαφέρονται για τη δουλειά που κάνουν, είναι προσιλωμένοι σε αυτό που κάνουν. Θα αντιμετωπίζουν μόνο τις ανάγκες επιβίωσής τους. Και θα χάνει η ελληνική οικονομία όπως έχει χάσει και μέχρι σήμερα. Και πλευρά... Δεν είναι λύση η απορρίθμιση της αγοράς εργασίας. Κύριε Πλεύρη, μήπως αυτοί οι άνθρωποι ανεβάζουν τα ποσοστά που δίνεται. Βεβαίως. Ως εργαζόμενοι. Ναι, όπως αντίστοιχα και άνθρωποι που εργάζονται και πληρώνονται. Είναι εξαπατημένοι. Μισό λεπτό. Όπως αντίστοιχα και άνθρωποι που εργάζονται και πληρώνονται και δεν δηλώνονται, ρίχνουν τα ποσοστά. Επίσης. Όμως η συγκεκριμένη περίπτωση εδώ πέρα, για να το πάρουμε. Εντάξει, το θεσμικό πλαίσιο, άσχετα πώς είναι οι εργασιακές σχέσεις, δεν έχει σχέση με αυτή την περίπτωση. Εδώ πέρα, ακόμα και στους ευέλικτους, αυτό και το οποίο κατηγορείται. Τώρα, έτσι να σε αυτό το οποίο κατηγορείται η κυβέρνηση, σε ευέλικτες μορφές εργασίας, εδώ πέρα έχουμε μια απάτη. Και, τουλάχιστον αν ισχύουν αυτό το οποίο λέγεται, ότι εμφανίζονται και στην επιθεώρηση εργασίας με υπογεγραμμένες, πλαστογραφημένες, έχουμε. Τι λέτε, εδώ το καλοκαίρι οι μισές επιχειρήσεις ελληνικές, τώρα δεν θέλω να γενικεύω, πολλές επιχειρήσεις ελληνικές βγάλαν τις άδειες του προσωπικού με δίθεν δοκιμαζόμενους νέους υπαλλήλους. Κύριε Χαριτάτου, θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Ναι, να ολοκληρώσουμε σε κάθε. Ναι. Όχι, μισό λεπτό. Ναι, να υπάρχουν επιχειρήσεις. Άμα δεν ολοκληρώσω, περιμένετε, κύριε. Σας άκουσα. Ακούστε τι γίνεται. Οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορεί να εκμεταλλεύονται τις εργασιακές σχέσεις. Ναι, εδώ πέρα δεν μιλάμε για εκμετάλλευση. Δεν μιλάμε ότι παίρνει έναν άνθρωπο και του δίνει 5,80 και λέγω δεν αξίζω για 5,80. Εδώ μιλάμε ότι φέρνει ανθρώπους, εκμεταλλεύεται και δεν τους πληρώνει. Και αυτό το πράγμα, εάν ισχύει και στο βαθμό που ισχύει και αν υπάρχουν τόσες καταγγελίες, απορώ πως δεν έχει κινηθεί και η εισαγγελική διαδικασία. Ζητάει και ο κύριος Πλεύρης τη λογικό ταυτονότητα. Εισαγγελική παρέμβαση, παρακαλώ. Φαντάζομαι από ό,τι άκουσα έχει υπάρχει. Ελάτε για να ολοκληρώσουμε, κύριε Πλεύρη. Υπάρχουν μεγάλες περιπτώσεις. Επιστρέφουμε εδώ, στο στούντιο, στο πλατό της πρωινής ενημέρωσης Α, σε αυτό το loft διαμέρισμα που συζητήσουμε, λέμε, ο υπουργός.